Gracias. Señor Funtulis. Το ζήτημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη, αλλά και γενικότερα όλες οι περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, είναι εξόχως σημαντικά. Πάγια και αδιαπραγμάτευτη η θέση μας είναι πως υποστηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία, κίνηση ή συμφωνία με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Η συμφωνία στο Παρίσι είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση, ακόμη και αν διαφωνούμε σε κάποια επιμέρους στοιχεία της. Πρέπει να σημειώσουμε το εξαιρετικά θετικό γεγονός πως το συνολικό ποσοστό εδάφους στην Ευρώπη που καλύπτεται από δάση έχει αυξηθεί σημαντικά, όμως συγκεκριμένα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν προβλήματα. Για παράδειγμα, λόγω της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της συνεχιζόμενης ερημοποίησης μεγάλων τμήματων της Βόρειας Αφρικής, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα μια έντονη αύξηση της εμφάνισης νεφών σκόνης από τη Σαχάρα, προκαλώντας προβλήματα στην υγεία των πολιτών, μιας και έχουν εντοπιστεί σε αυτά συγκεντρώσεις επικίνδυνων βαρέων μετάλλων, όπως μόλυβδος, ψευδάργυρος και αρσενικό. Επίσης, διαπιστώνεται δραματική αύξηση των δασικών πυρκαγιών λόγω της ανώδου της θερμοκρασίας, που με τη σειρά τους συντελούν στην καταστροφή μεγάλων δασικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Έχοντας αναφέρει όλα τα παραπάνω, θα ήθελα να επισημάνω ένα στοιχείο στο οποίο πιστεύω πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε δυσανάλογα μεγάλους περιορισμούς στους Ευρωπαίους αγρότες. Το μόνο που θα πετύχουμε έτσι είναι να οδηγήσουμε στη μείωση ευρωπαϊκής αγροτικής παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα εισάγουμε φθηνότερα αγροτικά προϊόντα από χώρες με πολύ χειρότερα πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος. Πιστεύω πως πρέπει να τεθούν σοβαροί περιορισμοί στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες εκτός της Ενώσεως, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον, επιβάλλοντας στις χώρες αυτές την υιοθέτηση εξίσου αυστηρών περιβαλλοντικών προτύπων. Ευχαριστώ.